Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την συζήτησή μας. Να σας θυμίσουμε ότι ο Πολιτικός Μαραθώνιος μεταδίδεται στο Έξτρα κάθε Σάββατο 12.30 ώρα το βράδυ επί δίωρων και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 έως 7.30 μία ώρα. Παράκληση αυτό να το κοινολογήσετε σε όσους φίλους το αγνοούν. Να στείλουμε άλλη μια φορά ευχές για το 2013 που εισήλθε και στο χέρι του λαού μας είναι να γίνει η χρονιά αυτή η αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα, για μια νέα πορεία. Κάτι που όλοι το ελπίζουμε και πιστεύω το επιθυμούμε. Τονίσαμε και στο πρώτο μέρος τις απόψεις μας για τη δίωξη Παπα Κωνσταντίνου. Η δική μου η θέση είναι ότι είναι λάθος αυτή η παραπομπή που γίνεται. Γιατί είναι λάθος, διότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, όπως περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα, είναι σαφής ότι τα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Επομένως, κάποιοι προσπαθούν κάνοντας διασταλτικές ερμηνείες του νόμου, για λόγους επιθυμίας του πλήθους, και το τι επιθυμεί το πλήθος δυστυχώς μόνο μέσω των ΜΜΕ καθορίζεται, τα οποία ελέγχονται από τους γνωστούς νταβατζίδες. Λοιπόν, για λόγους προστέψη μάλλον του πλήθους, παραπέμπεται ένας υπουργός, ο οποίος μπορεί να έκανε πολλά λάθη, μπορεί όντως να έκανε πάρα πολλά λάθη ο κ. Παπακωνσταντίνου, ιδιαίτερα στην είσοδο της χώρας στο μνημόνιο, αλλά για ένα παραγεγραμμένο αδίκημα πώς θα τον παραπέψουμε, αυτό δημιουργούμε πλέον σαν κοινωνία την τακτική ότι δεν σεβόμεθα τους νόμους και το Σύνταγμα, αλλά ικανοποιούμε τα πλήθη. Αλλά τα πλήθη, γιατί να ικανοποιούνται με τη δίωξη ενός υπουργού? Τα πλήθη έπρεπε να θέλουν τη δίωξη αυτών που κλέψανε. Έτσι δεν είναι? Εκεί νομίζω. Όταν λοιπόν σας έχουμε τονίσει ότι το μισό δημόσιο χρέος το έχουν κλέψει οι 6 καναλάρχες, αν τα πλήθη ικανοποιούνται με έναν Παπα Κωνσταντίνου, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε ή ότι δεν ακούμε καθόλου τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών όταν μιλάει. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή, μάλλον από ό,τι βλέπω, το πάνε να πληρώσει ο Τσοχαντζόπουλος, ο Παπακωνσταντίνου και ο Παπαντονίου από πλευράς πολιτικών και να πληρώσει και ο Λαβρεντιάδης από πλευράς εκδοτών. Και η κάθαρση να περιοριστεί σε αυτούς τους 4. Εκεί βλέπω ότι πάει το ζήτημα, δεν ξέρω τι... Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, πραγματικά βρίσκουν ένα εξελαστήριο θύμα κάθε χρονική περίοδο. Στην αρχή ξεκινήσαμε με τον Τσοβατζόπουλο, Παπαντονίου, τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνου, τον Λαβρεντιάδη από τη μεριά των επιχειρηματιών, για να μπορέσουν έτσι να κατευνάσουν, όπως πολύ σωστά λέτε, και την κοινωνία, ότι να, όσοι κλέβουν, όσοι έχουν οδηγηθεί σε παραβατική συμπεριφορά, οδηγούνται και διώκονται ποινικά, αλλά επί της ουσίας όμως κάποιοι που έχουν λάβει χρήματα, μαύρο χρήμα, όπως πολύ σωστά τονίζεται επανειλημμένα, συγκεκριμένοι, ναι, οι καταλάχιστοι, κατασπαράξανε την Ελλάδα, μένουν στα πυρόβλητο. Έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, και έτσι αναπαράγει συνεχώς
τις ίδιες καταστάσεις, δηλαδή βλέπουμε τη βδομάδα που μας πέρασε, όλα τα δελτία ειδήσεων, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές αναφερόντουσαν σε αυτό το σκάνδαλο του Παπακοσταντίνου επειδή έβγαλε από τη λίστα. Ναι, σίγουρα ήταν παραβατική συμπεριφορά, αλλά από εκεί και πέρα να πληρώσουν αυτοί που βγάλαν το μαύρο χρήμα, δηλαδή οι συγγενείς αυτούς όντως να διωχθούν ποινικά, να τους κατασχεθεί η περιουσία, να φορολογηθούν και όλα αυτά. Αλλά τώρα το να διώκεται ένας υπουργός αποκλειστικά και μόνο για να κατευνάσει λοιπόν, η ελληνική κοινωνία δεν ωφελεί πουθενά. Εγώ κύριε Βερόνη σκέφτομαι ότι αυτόν τον άνθρωπο μέχρι πριν λίγους μήνες ακριβώς τον είχαμε και εκπροσωπούσε την Ελλάδα. Την Ελλάδα, πολύ σωστά. Και πηγαίνει έξω, τι θα λένε οι ξένοι τώρα. Ναι, αυτόν ναι. τον άνθρωπο τον παραπέμπουμε γιατί έχει κάνει αυτά τα πράγματα που έχει κάνει και τον παραπέμπουμε όχι γιατί έκλεψε ο ίδιος, ναι. δεν έκλεψε ο ίδιος, αλλά γιατί αφαιρέθηκε από τη λίστα κάποιοι συγκεκριμένοι του ξαδέρφου. Ήταν εντάξει παραβατική συμπεριφορά σίγουρα, ναι. αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν έκλεψε ο ίδιος. Μα ναι, ας, καταρχάς, πολιτικά. Καταρχάς, μήπως όμως τα λεφτά ήταν φορολογημένα της ξαδέρφης του. Σίγουρα πρέπει να εξεταστεί και αυτό. Αν ήταν έγινε φορολογημένα, αυτό. Τότε με τι κίνητρο τα έβγαλε. Ναι. Πολύ σωστό και αυτό. Τεινάζεται στον αέρα ιδίως. Ναι. Αν ήταν φορολογημένα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Σίγουρα πολιτικά πρέπει να καταδικαστεί, αλλά ως εκεί. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ για τον Παπακοσταντίνο πιστεύω ότι είναι έτσι για να ικανοποιηθούν οι αντιμνημονιακοί οι οποίοι θέλουν στο πιάτο ένα κεφάλι. Σίγουρα, ναι. Αυτό είναι. Αυτή η όλη αντίδραση, δηλαδή και από το πολιτικό κατεστημένο, πρέπει να βρουν πάντοτε ένα εξηλαστήριο θύμα. Σίγουρα. Και βρίσκουν ένα θύμα, έχουν βρει ανά ναι. κάθε αλλά το άλλο είναι όταν περνάμε στο Σύνταγμα, ναι. κακώς το περάσανε. Άλλη υπόθεση, έτσι. Το νόμο που διευθύνει υπουργό. Ο Παυλόπουλος ήταν ναι. αρχιτέκτονος με τον Βεντζέλο. Ναι, ναι, αυτή το όταν περνάνε ένα νόμο ότι άμα τη διαπράξει κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του αδικημάτων ένας ναι. υπουργός και μεσολαβήσει δύο σύνοδοι, επί του προκειμένου δεν μεσολάβησαν μόνο δύο σύνοδοι στην επόμενη Βουλή, αλλά διελήθη η επόμενη Βουλή, άρα σαν να μεσολάβησαν τέσσερις. Όλες οι σύνοδοι ναι. και προκηρύξαν και άλλες εκλογές, κατά μείζωνα λόγο. Υπάρχει απόσβεση της προθεσμίας παραπομπής στη δικαιοσύνη. Άρα παραγραφή. Ναι. Παραγραφή. Οι δικαστές που θα κληθούν να δικάσουν όταν την πρώτη μέρα τεθεί θέμα παραγραφής. Υπάρχει περίπτωση οι δικαστές αυτοί να κάνουν τις βλακίες που κάνουν οι βουλευτές και να λένε διασταλτικές ερμηνείες, οι δικαστές θα παραγράψουν. Εκτός αν το δούμε αυτό, γιατί βλέπουμε και αυτοί πώς λειτουργεί και η δικαιοσύνη πλέον. Ναι, βλέπουμε πώς αν λειτουργούν και σκοπιμότητες βέβαια. Σε πάρα πολλές γιατί αποφάσεις. Λένε τώρα ότι η αλλίωση του εγγράφου που έκανε ο ναι. Παπακοσταντίνου δεν είναι στα καθήκοντα ενός υπουργού. Μα βεβαίως στα καθήκοντα ενός υπουργού είναι μόνο η τήρηση του νόμου. Αλλά η παραπομπή αφορά παραβατική συμπεριφορά του υπουργού. Τότε γιατί το βάλανε στο Σύνταγμα, γιατί προστατεύουν το υπουργικό. Πρέπει να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Το υπουργικό αξίωμα το προστατεύουμε έναντι ποινικών διώξεων για να τολμούν οι υπουργοί να βάζουν υπογραφές δύσκολες. Όχι σωστά. Υπογραφές με κόστος προς σωτηρία της πατρίδος. Διότι αν κοιτάς σαν υπουργός μόνο ψηφοθυρία και φοβάσαι να βάλεις την υπογραφή σου πως αύριο σε πούν κλέφτη, η χώρα θα μένει ακυβέρνητη. Ναι. Γι' αυτό νομοθέτης αισθάνθηκε την υποχρέωση να θεσπίσει στο Σύνταγμα το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Γιατί το έχουμε πάρα πολύ ξεφτυλίσει στις τηλεοράσεις, να καταργηθεί ο νόμος, να καταργηθεί ο νόμος. Μετά το ξέρετε ότι δεν θα βρίσκεται υπουργός. Να υπογράφει. Να υπογράφει αποφάσεις. Σίγουρα. Δηλαδή τώρα είχαν να παραγγείλουν ναι. κάτι ανταλλακτικά για την πολεμική αεροπορία. Εγώ είδα ότι δίστασαν. Είδα ότι δίστασαν. Φοβόνται. Και ο Σαμαράς φοβάται. Σίγουρα. Ή οι άλλοι που είναι να πουλήσουν η δημόσια περιουσία. Νομίζετε δεν φοβούνται. Σίγουρα. Διότι θα τους πει η επόμενη κυβέρνηση το πουλήσατε φτηνά. Βέβαια αυτό όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σίγουρα αν υπάρχει κλοπή αποδεδειγμένα κάποιου υπουργού ότι έχει
καταχρηστεί κάποια χρήματα, τότε να διώκεται. Αλλά αποκλειστικά και μόνο. Πώς θα διώκεται όταν είναι κατά τη διάρκεια των καθηκόντων? Όχι κατά τη διάρκεια των καθηκόντων, αργότερα. Εντάξει, αν αποδειχθεί κάτι, σίγουρα δεν λέμε. Έπρεπε να λέει λοιπόν ο νόμος, έπρεπε να λέει ο νόμος ότι όταν η υπογραφή που θέτει ο Υπουργός ή η ενέργειά του αποβλέπει στο χειρισμό των καθηκόντων του, να εντάσσεται στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αν είναι να σκοτώσει τη γυναίκα του, να μετέχει σε εμπόριο ναρκωτικό, ναι, να κάνει να μην καλύπτεται από αυτό, να, το, ναι, να διαχωρίσουν τα αδικήματα. Ναι. Δεν το κάνανε όμως, τα ελέταξαν τα πάντα. Καταλαβαίνω. Και τώρα οι δικαστές θα είναι σε δύσκολη θέση. Εγώ αν δικάσουν, εγώ πληροφορήθηκα και έλαβα τη γνώμη εγκρήτων καθηγητών επί του θέματος αυτού. Και μου είπανε είναι προς ικανοποίηση της κοινής γνώμης αυτή η δίωξη. Διότι το Σύνταγμα περιγράφει σαφώς αδικήματα διενεργούμενα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σου παραγράφονται. Αν διαλυθούν οι δύο σύνοδοι. Ήταν η μία σύνοδος και το κάνανε δύο. Σίγουρα. Αλλά όταν διαλυθεί η Βουλή, εννοείται ότι έχουν μεσολαβήσει. Ιωνεί τέσσερις σύνοδοι. Και ας έχει μεσολαβήσει και μία ώρα. Και μία ώρα δηλαδή. Διαλύεις τώρα μια Βουλή και μετά διαλύεις και την προκύψασα σε μία ώρα. Ναι. Πάλι θεωρείται ότι ολοκληρώθησαν τέσσερις σύνοδοι. Έτσι θεωρείται. Η διάλυση της Βουλής γυρίζει σελίδα τεσσάρων συνόδων. Δεν μπορεί ο δικαστής να κάνει διασταλτικές ερμηνείες όπως θέλει ο κάθε βλάκας, να το πω έτσι, ή πολιτικός. Εντάξει, βέβαια εδώ πέρα ισχυρίζονται ότι υπήρχε δόλος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπήρχε αλλά δόλος. Και πάλι σίγουρα υπήρχε. Ας είχαν βάλει λοιπόν στο νόμο περί ευθύνης υπουργών ότι προστατεύονται οι υπουργοί μόνο για υπηρεσιακά τους θέματα, για δε θέματα που κάνουν οι ίδιοι ποινικά, ακριβώς, είτε είναι τροχαίο, είτε είναι έγκλημα, είτε είναι κλεψιά, είτε είναι παραποίηση, πλαστογραφία, αυτά δεν εντάσσονται. Όπως και στην ασυλία των βουλευτών. Και εκεί πρέπει να περιγραφεί τι εντάσσεται, τι εντάσσεται και τι όχι. Εντάσσεται, και όχι να ψηφίζουν οι βουλευτές την άσκηση με πολιτικά και πολιτικές σκοπιμότητες. Με πολιτικές σκοπιμότητες ψηφίζουν οι κύριε Βερόνιμ. Ακριβώς, έτσι είναι. Και για την άρση της ασυλίας. Για να δούμε τι λέει η κυρία Ελένη. Yeah. Στο ράδιο ενημέρωση της Κατερίνης, ένας συνεργάτης του παρουσιαστή της εκπομπής έκανε απρεπή σχόλια στα λεγόμενά σας και η αίσθηση που αποκόμιζε ο ακροατής ήταν δυσάρεστη. Επίσης, μιλάει για μια εκπομπή που έδωσα συνέντευξη στην Κατερίνη. Ναι. Επίσης, επειδή μιλούσε ο καθένας πάνω στη φωνή του άλλου, δημιουργείται κομική χάβρα και εξ αυτού η λέξη αρχαιρεσίες έγινε από εσάς υπηρεσίες, επιτείνοντας την κατάσταση. Και υποτίθεται ότι ο κύριος παρουσιαστής της εκπομπής έχει ευνοϊκή διάθεση για να σας δώσει την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας. Αλλά άφηνε και τον άλλον να βυσοδομεί. Μου θύμισε λίγο την παλιά τηλεοπτική εκπομπή στο Ηράκλειο Κρήτης, την οποία σας είχα προτείνει να μην την βάζετε στο Web TV, διότι ο δημοσιογράφος ήταν εξόφθαλμα απρεπής μεταξύ των άλλων κλπ. Κάνοντας απρεπείς κινήσεις. Τέτοιες επαναλήψεις καταντούν αρνητικές. Ναι, πρέπει να ξέρει η κυρία Ελένη ότι το ότι μας βγάζει κάποιο κανάλι δεν σημαίνει ότι είναι φιλικό. Ακριβώς. Το κανάλι αυτό της Κατερίνης, έχω βγάλει στο συμπέρασμα ότι πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία σαφώς. Τώρα, εμείς μιλάμε. Κάνα δύο εκεί που υπάρχουν ως καλεσμένοι εκδίδουν εφημερίδες νεοδημοκρατικές. Εφημερίδες της περιοχής. Ναι. Και οι οποίοι μπορεί να θέλουν να δηλώσουν ότι να, καταφέραμε το Λεβέντη και τον βάλαμε κάτω. Μπορεί να θέλουν να το δηλώσουν αυτό και το κάνουν στους αφελείς αυτό το κάνουν. Εμείς προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Τι να κάνουμε. Διότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ έχουν πληρωμένους όλους τους δημοσιογράφους και όλους τους σταθμούς. Εάν ακολουθήσω το πνεύμα που οφείλω να, όπως λέτε, έχετε σωστή άποψη, να μην αφήνω μύγα στο σπαθί μου, πρέπει να μην παίρνω τηλέφωνο κανέναν.
Να μην δίνω καμία συνέντευξη. Διότι σας λέω, όλοι οι σταθμοί και όλοι οι δημοσιογράφοι πληρώνονται από τον Πασόκα, κάπου βιοπορίζονται. Δεν μπορείς να έχεις στην επαρχία ένα σταθμό και να μην τα πιάνεις, να μην τα παίρνεις από κάπου. Καταλάβατε, κυρία Ελένη μου. Είναι δύσκολη η καρέκλα του Προέδρου όταν λέει αλήθεια το κόμμα του. Αν και εμείς ήμασταν απατεώνες όπως είναι οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων, θα μεταχειριζόμασταν και εμείς στις μεθόδους που μεταχειρίζονται αυτοί. Ναι. Αλλά το να θέλεις να είσαι τίμιος, ευθύς, να εκπροσωπείς την αλήθεια και συγχρόνως παντού να βρίσκεις ανοιχτές πόρτες, αυτά δεν γίνονται, κυρία Ελένη μου. Παρά μόνο στα παραμύθια. Στη σημερινή Ελλάδα είναι όλα διεφθαρμένα. Και όσον αφορά που λέει και για το web, η κυρία, καλό είναι να μπαίνουν φυσικά όλες οι εκπομπές για να βλέπουν και οι φίλοι μας πώς υπάρχει αντιμετώπιση και από τα επαγγελματικά. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος αρχήνησης στην Κρήτη, ο οποίος πήγε να κάνει και αυτός ό,τι έκανε ο Παναγιωτόπουλος εις βάρος μου και τελικά, αν με πάτε στο Ηράκλειο, κυρία Ελένη, και μιλήσετε περί Σαχήνη, όλοι θυμούνται την εκπομπή και λένε τα απρεπέστερα λόγια για αυτό τον κύριο Σαχήνη. Καταλάβατε. Τα απρεπέστερα λόγια. Όλοι ενθυμούνται ότι ζήλεψε τη δόξα Παναγιωτόπουλου. Και ο Παναγιωτόπουλος στη ζωή του, δεν ξέρω τι άλλα λάθη έχει κάνει, αυτό το λάθος που έκανε με το Λεβέντη, πιστεύω δεν θα, είναι το μεγαλύτερο. Είναι η αχίλλειός του πτέρνα. Όπου πάει ο Παναγιωτόπουλος, ακόμη του λένε, ρε, τι έγινε τότε με το Λεβέντη, άνοιξες ένα λάκκο να τον βάλεις εσύ, και έπεσε εσύ μέσα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κατ' επανάληψη του το λένε. Σίγουρα. Και αλλάζει γραφικά. Και με παρεκάλεσε ο ίδιος ο Παναγιωτόπουλος όταν είπα να βάλω την εκπομπή στο έξτρα. Με παρεκάλεσε, δεν θέλω να πω ποιους έβαλε και με πήρανε. Με παρεκάλεσε ο ίδιος να μην τη βάλω. Ήταν προεκλογική περίοδος και είχα πει θα βάλω την εκπομπή. Και του έκανα τη χάρη και δεν την έβαλα γιατί είμαι ηθικός άνθρωπος. Και δημοσιογραφικά είχε τελειώσει τότε ο Παναγιωτόπουλος. Αλλά το θέμα του χειρισμού, το θέμα του χειρισμού των κινήσεών μας με τα κανάλια είναι ένα λεπτό θέμα. Ένα λεπτό θέμα. Εάν είμαστε τόσο ευαίσθητοι και με τα πάντα ενοχλούμεθα, θα μείνουμε αποκλεισμένοι στον εαυτό μας. Πρέπει να γίνει αυτό κατανοητό. Εδώ χρειάζεται κάποια διπλωματία. Εδώ και κάποιος άλλος κύριος έγραψε ένα μήνυμα, ένα λεπτό να το δω. Ένας άλλος κύριος έγραψε ένα μήνυμα νομίζοντας ότι που λέει κάτι για το Θοδωράκι. Στο θέμα το κανάλι, είναι βασικό, σίγουρα. Πολλά μηνύματα. Εντάξει, και αλλά... μπορεί να γίνεται και επιλογή από τη στιγμή που δεν έγινε. Ο κύριος Ιωάννης Πετράκης. Ναι. Έγραψε ένα μήνυμα. Στο οποίο λέει θα σας προέτρεπα να ερευνήσετε εις βάθος τους λόγους της εκλογικής αποτυχίας, λέει. Πάντα αναφέρεται τα ΜΜΕ ως λόγο. Όμως η κατάσταση αυτή δεν αλλάζει, οπότε προς τι η προεκλογική αισιοδοξία, αφού ξέρετε ότι τα ΜΜΕ δεν σας προβάλλουν. Μετεκλογικά τα ρίχνετε όλα, κύριε Λεβέντη, στα ΜΜΕ. Ελπίζω, όπως αντιλαμβάνεστε, την αντίφαση. Κι όμως δεν υπάρχει αντίφαση, κύριε Πετράκη μου, θα σας το εξηγήσω. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα ήταν σκόπο μου να μην κατηγορείτε τους πάντες. Από Μίκη Θεοδωράκη μέχρι οποιοδήποτε δημοσιογράφο και πολιτικό ή καλλιτέχνη, με χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν στην πνευματική σας καλλιέργεια, να μιλάτε πιο διπλωματικά, να γίνετε συνεργάσιμος αντί να αντιδικείτε μέχρι και με συνεργάτες σας. Τι έγινε ο κύριος Νικολαίδης. Αντιδείξω εγώ με τον κύριο Νικολαίδη. Ο κύριος Νικολαίδης είναι στο Κονγκό και αναμένεται όπου να είναι. Στις συχνές συνεντεύξεις σας σε μέσα τοπικής εμβελίας γίνεται επίσης συχνά έκδηλο ότι δεν σέβεστε τους συνομιλητές σας και τους διακόπτετε συνεχώς, ιδιαίτερα αν εκφράζουν διαφορετική άποψη. Αυτά με την ελπίδα το 2013 τα πράγματα να καλυτερεύσουν για την Ένωση Κεντρών.
ανοιχτείτε, συνεργαστείτε, γίνετε φιλικότεροι. Μην κατηγορείτε τους πάντες. Εγώ πάντως σας συμπαθώ και με τα λάθη σας. Ευχαριστούμε για το ότι μας συμπαθείτε, κύριε Πετράκη μου, και με τα λάθη μας. Αλλά να δούμε κάτι αν είναι λάθος. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ κάτι αν είναι λάθος, αλλά δεν θέλω και να λέμε λάθος κάτι που δεν είναι λάθος. Γιατί και τότε είναι, ας πούμε, σαν να διευκολύνουμε αυτούς που θέλουν να μας εξοντώσουν. Αν κάνουμε λάθη, να τα αναγνωρίζουμε. Αλλά όχι να ονομάζουμε λάθη κινήσεις αξιοπρέπειας που γίνονται στα πλαίσια της υπεράσπισης της ιδεολογίας του κέντρου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σηκώνουμε αυτή τη στιγμή με αντίξιους όρους τα λάβαρα της Ένωσης Κέντρου. Το ξεχνάτε αυτό. Και είναι βαριά λάβαρα, γιατί έχουν πρωθυπουργούς στην πλάτη, έχουν αγωνιστές, ο Ιωάννης Ζήγδης ίδρυσε τη ΔΕΗ, ο Γεώργιος Μαύρος ήταν ο μόνος πολιτικός που δεν κατηγορήθηκε ποτέ για σκάνδαλο, ο Γεώργιος Παπανδρέου σήκωσε το βάρος ενός ανένδοτου αγώνα, ο Πλαστήρας γύρισε στρατιώτες από τη Μικρά Ασία, δεν θα γίναγε ούτε ένας, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα και συγχρόνως ήταν ο πρώτος που προσώπησε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είναι μια βαριά κληρονομιά, κύριε Πετράκη μου. Λοιπόν, για να δούμε ακριβώς πώς το λέτε, να τα επαναλάβουμε, να δούμε αν όντως είναι λάθη αυτά που λέτε. Λέτε ότι κατηγορώ όλους, πάνω σχάρι, από Μίκη Θεοδωράκη μέχρι οποιοδήποτε δημοσιογράφο, πολιτικό ή και καλλιτέχνη. Ακούστε, το Μίκη Θεοδωράκη δεν τον κατηγόρησα, μάλιστα ως με τα τραγούδια του καλοχήθηκα εγώ επί Χούντας. Ως συνθέτης σίγουρα, γνωρίζουμε και πολύ. Ναι. Απλά είπα ότι έχει πάρει τεράστια ποσά επιδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Η χώρα δεν πτώχευσε, κύριε Πετράκη. Για πολιτικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Αν δηλαδή κάθε ονομαστός μουσουργός παίρνει τεράστιες επιδοτήσεις από από κρατικές υπηρεσίες. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Σίγουρα δεν χρειάζεται να υπάρχει ενημέρωση αλλήμον. Διότι αν όλοι, ο κάθε ξαρχάκος, ο κάθε παίρνουν επιχορηγήσεις στο δωράκι σου, κάθε ένας από αυτούς ανεξέλεκτα σηκώνει στην πλάτη του κόσμου τα εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο, 2,5 είναι τα ευρώ που δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού για την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη. Ναι, ναι. Αφήστε τις πολιτικές τις πρωτεύουσες, τις Θεσσαλονίκη, τόσα άλλα που κάνει ο Θεοδωράκης. Και μέχρι πέρυσι δεν δινόντουσαν σε Μίκη περιοχές. Αυτό κατηγόρησα. Αυτό κατηγόρησα. Ναι, 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 ότι πάνε όλοι να εξαργυρώσουν τη φήμη τους από τα κρατικά ταμεία. Με κρατικές επιχορηγήσεις, ναι, για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με τα πολιτικό που κατηγόρησα, κατηγόρησα και καλλιτέχνες, πολιτικούς κατηγορώ για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, ναι, όπως τώρα για τη δίωξη του Παπακοσταντίνου, το θεωρώ υποκρισία. Όταν οι 6 ταβαντζίδες εκδότες που φάγανε 200 δις, γιατί φάγανε 96 δις του 1999, σημερινά 200 δις ευρώ, το μισό δημόσιο χρέος, δεν παραπέμπονται. Και παραπέμπεται ο Παπακοσταντίνος γιατί αφαίρεσε από τη λίστα την ξαδέρφη του που πιθανότατα να αποδείξει ότι είναι και φορολογημένα τα λεφτά, άρα δεν είχε και κίνητρο και άρα στον αέρα όλα αυτά. Λοιπόν, δείχνει υποκρισία όταν διηλίζεις, δηλαδή αφήνεις τον ελέφαντα να περνάει από την κυρία Πύλη και τον κόναπα παραπέμπεις. Είναι καθαρή υποκρισία. Εντάξει. Λοιπόν, με χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν, δεν νομίζω. Και από τους καλλιτέχνες έχω ένα παράπονο, ότι όλοι τους οι καλλιτέχνες είναι μέσα στην ΕΡΤ, μέσα στον Αντένα, μέσα στον Μέγκα, όλοι είναι στις επιδοτήσεις, όλοι είναι στις επιχορηγήσεις, είναι όλοι πρώτοι και καλύτεροι. Και ακούω μια γενική δυσαρέσκεια ότι τώρα λόγω της λιτότητας έχουν κοπεί τα λεφτά. Άρα υπήρχε μεζαχτάς. Πολύ μεγάλο. Ναι, συνεχώς ακούω όπου δίνουν συνεντεύξεις καλλιτέχνες ότι την τελευταία διετία, τριετία τους κόψαμε τα λεφτά. Αυτό τι σημαίνει, ότι αρμέγανε την αγελάδα. Ναι. Δεν νομίζω ότι λέω κανένα ψέμα. Να πω ότι οι καλλιτέχνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μην ξεχνάμε και τα λεφτά που δινόντουσαν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις μέχρι και και το 2012 δεν τώρα λένε ότι σταματήσαμε το 2013, θα το δούμε. Δεν ξέρω.
Δεν πιστεύω ότι σταματήσανε, γιατί ας πούμε ένας Κλιάς που είχε πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο έπαιρνε, αυτός ήταν φίλος του του Στυλιανίδη, του Ευρυπίδη. Αυτός θα υπάρχει περίπτωση τώρα που είναι υπουργός του Στυλιανίδη. Θα σταματήσει αυτό, ναι, τώρα. Ή ένας άλλος Φλογαίτης, που ήταν και υπουργός, έπαιρνε για να, στο Αζερβαϊτζάν να κάνει δημόσιο δίκαιο. Άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αυτά είναι που αμφιβάλλω αν είχε δει το Αζερβαϊτζάν. Ακριβώς. Αμφιβάλλω αν τα είχε δει, κύριε. Έτσι λειτουργούσε. Αν δημόσιο. Κύριε Πετράκη, μου κάνουμε κριτική και λέμε πράγματα που μεταφράζονται σε χρήμα εις βάρος του ελληνικού λαού. Μπορούσαμε βέβαια να μην λέμε για τίποτα, όπως και για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Θέλουμε να σταματήσει η χρηματοδότηση, γιατί οδηγεί στην κομματική απολασία. Οι 800 που έχει στη Συγκρού ο Σαμαράς περιμένουν τώρα να αρπάξουν τα 20 τόσα εκατομμύρια ευρώ από τη δόση για να πληρωθούν. Αυτό τι είναι τώρα? Για πέστε μου τι είναι αυτό, να το ανεχθούμε και αυτό. Να πάρει ο Τσίπρας, να πάρει ο Σαμαράς 25 εκατομμύρια ευρώ, ο Τσίπρας 20, να πάρει η Χρυσή Αυγή 4 και εμείς να μην φωνάξουμε. Εμείς ζητούμε να καταργηθεί ο νόμος χρηματοδότησης των κομμάτων και να πάμε στο σύστημα Αμερικής. Θέλει ο κύριος Βερόνης, θέλει ο Λεβέντης να δώσει 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ στον κόμμα να μπορεί και να αναγράφεται αμέσως στο ίντερνετ. Τα ίδια τα μέλη, τα ίδια. Ωραία και καλά και εξάστρα και στην Αμερική. Τόσες δαπάνες γίνονται και από το κράτος ούτε ένα δολάριο. Ναι. Ούτε ένα δολάριο από το κράτος. Ενώ εδώ τα παίρνουν από το κράτος δήθεν. Για να μην τα παίρνουν από τους βιομηχάνους. Ακριβώς, αλλά τα παίρνουν και από τους βιομηχάνους. Αυτό είναι το κακό εδώ πέρα με το θέμα. Ότι έχουμε τη μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση από όλες τις χώρες της Ευρώπης και φυσικά με τις ΗΠΑ δεν συγκρίνεται. Εδώ λέτε επίσης ότι στις λίγες συνεδρίες που δίνουμε σε μικρά κανάλια δεν σεβόμεθα τους συνομιλητές μας. Το αντίθετο είπε η κυρία Ελένη προηγουμένως. Ότι δεν μας σέβονται οι συνομιλητές μας. Ναι. Διότι όταν παίρνει συνέντευξη από ένα Βασίλη Λεβέντη και είσαι τοπικός δημοσιογράφος και διαρκεί αυτή η συνέντευξη, ξέρω εγώ, 20 λεπτά, μισή ώρα, πρέπει να τον αφήνεις να μιλήσει. Ακριβώς. Και όχι να τον υπονομεύεις. Έτσι, την άλλη ώρα που θα βγάλεις τον Νέο Δημοκράτη, άστο να μιλήσει όσο θέλει. Τον Πασοκζή όσο θέλει. Έτσι. Αλλά την ώρα που δίνεις μισή ώρα στον κύριο Λεβέντη, πρέπει να του επιτρέπεις να μπορεί να μιλήσει. Αυτό είναι, αν δεν εκφραστούν οι απόψεις αυτό το λίγο. Και αν πιστεύετε, το εμπάργκο που μας κάνουν οι τηλεοράσεις, μας το κάνουν γιατί δεν φερόμεθα καλά στους δημοσιογράφους, αν αυτό πιστεύετε, αυτό είναι αφέλεια. Ο λόγος που μας κόβουν τα κανάλια είναι, ο κύριος λόγος είναι γιατί έχουμε εντοπίσει και επιμένουμε ότι το 1999 οι 6 καναλάρχες φάγανε το μισό δημόσιο χρέος. Και το άλλο μισό έγινε ρουσφέτια, μίζες κλπ. Από την κομματική αχολασία. Το μισό 200 δις είναι 32,3 δραχμές, 96 δις ευρώ το 1999, μεταφρασμένα στο 2012 είναι 13, είναι 200, κατελάχιστον 200. Άρα θα καλύπτει το μεγάλο ποσοστό του εξωτερικού. Ναι, αυτά, αυτό εφόσον το έχω εντοπίσει ότι 6 καναλάρχες έχουν κλέψει την Ελλάδα και έχω εξηγήσει και πώς. Να μην τα λέμε συνεχώς τα ίδια. Έχουν πάρει τα λεφτά από το χρηματιστήριο και έχουν δίθεν αγοράσει, τότε αγόρασαν το 99, άλλες εταιρείες, τις οποίες ανέγραφαν στα συμβόλαια τεράστια ποσά, ώστε να πούν ότι δαπάνησαν εκεί τα λεφτά. Τα οποία βγάζανε τα λεφτά, τι τα κάνανε οι βατζίδες αυτοί, τα βγάζανε στο εξωτερικό και τα πηγαίνανε Ονδούρα και Παναμά και αγόραζαν καράβια και ναυτιλιακές πόντους και ναυτιλιακές εταιρείες. Λοιπόν, και τι είναι τρόπο τα ξεσκόνησαν, παρουσίασαν 20-30 εικονικά συμβόλαια ο έκαστος, ότι αγόρασαν εταιρείες μικρότερες, μέχρι και μαϊμού εταιρεία είχε επισημανθεί, χωρίς αφημί, χωρίς τρυπήσει αφημί, πήγαν και δώσαν 12 δις δραχμές. Για να αγοράσουν. 12 δις δραχμές για να αγοράσουν μια εταιρεία, την οποία ποτέ δεν λειτουργήσαν. Λοιπόν, αν ήθελε ο εισαγγελέας να ελέγξει τι έγινε το 99, θα τύλιγε στη Λαδόκολα, αλλά οι εισαγγελείς δεν θέλουν την αλήθεια, ούτε να παραπέμψουν τους αληθινούς ενόχους. Θέλουν ο ελληνικός λαός να είναι 1,5 εκατομμύριο να είναι άνεργοι,
άλλο ένα εκατομμύριο να παίρνει 500 ευρώ, 400 ευρώ, εκείνοι μόνο οι δικαστές θέλουν να παίρνουν 5-6.000 ευρώ το μήνα. Έτσι είναι. Στηρίζουν τα προνόμια. Αυτό είναι. Δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία. Ναι. Και οι Έλληνες δικαστές, λυπούμε που το λέω και αγανακτώ σαν πρόεδρος του κόμματος της Ένωσης Κεντρών, κοιτάνε μόνο για το δικό τους μισό να κάνουν απεργία. Ποτέ δεν κοιτάξανε για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, ποτέ δεν κοιτάξανε για το 1 και πλέον εκατομμύριο άλλους που είναι με 400 ευρώ, που είναι αυτούς, ξέρετε, όλους. Είναι απασχολούμενους. Με τους είναι απασχολούμενους. Πάντα κοιτάζανε τον εαυτό τους και στην Ελλάδα από αυτό πάσχουμε, από εαυτομανία. Κοιτάνε μόνο τον εαυτό μας και δίπλα μας σας καίγονται, έτσι. Η Ένωση Κεντρών εισάγει μια νέα νοοτροπία, να ενδιαφερόμαστε και για το σύνολο. Την πλειονότητα της κοινωνίας. Και για το κοινωνικό σύνολο. Εγώ θέλετε να σας πω, όταν με πλησιάζουν αστυνομικοί και μου λένε μας κόψαν 300 ευρώ. Τους λέω γιατί δεν κοιτάτε δίπλα σας οι άλλοι που είναι άνεργοι. Με βλέπουνε. Ενώ ο οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός θα τους χτύπαγε την πλάτη και τους έλεγε μαζί σας είμαι. Θα τους κοροϊδεύε. Όπως είναι ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ναι. Όποιες κοινωνικές ομάδες. Για να δούμε εδώ ο κύριος Παναγιώτης τι ρωτάει. Ναι. Ευχαριστούμε όμως τον κύριο Πετράκη. Σίγουρα. Και οι κρίσεις έχουν κάποιοι σχηματίσει την εντύπωση ότι λόγω κακή συμπεριφορά μα προ τα κανάλια μα κόβουν. Ναι, υπάρχουν και κακή εντύπωση από συμπεριφορά. Δεν μπορούν να αξιολογήσουν πιθανό. Τι κακή. Έπρεπε να σα είχαμε ένα δημοσιογράφο που είναι και φίλο μου. Δημοσιογράφο. Που κάνει κάπου εκπομπή. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Η κυρία Ελένη ξέρει, έχω διηγηθεί. Κυρία Πουρνάρα. Λοιπόν, και ο οποίος κάνει στο Real FM εκπομπή. Και του λέω, ρε, μία φορά του λέω, κάνεις δύο χρόνια, τρία εκπομπή. Μία φορά, κάλεσέ με μία φορά να συζητήσει. Στο Real FM δεν με έχετε καλέσει, λέω, ποτέ. Του λέω, φίλος μου, που πίνουμε καφέ και λοιπά. Μου λέει, ναι, ειλικρινά, λέει, τώρα που μου το λες, αισθάνομαι άσχημα, λέει, την πρώτη φορά. Τον αφήνω μετά από δύο εβδομάδες που το λιανάτα, μου λέει, με απέφευγε. Εγώ μπαίνω στο γραφείο, λέω, τι έγινε φιλαράκο μου, κάτι είχαμε πει, λέω την άλλη φορά. Μου λέει, κάτσε ντε, δεν είναι και δικό μου το μαγαζί, πρέπει να ρωτήσω τα αφεντικά. Αυτό υπάρχει. Ένατε. Στον χώρο των μέσων μαζικής. Έπρεπε να έχω ένα μαγνητόφωνο να τον ξεφτυλίσω, να φύγει από τη δημοσιογραφία, αλλά δεν τα κάνω αυτά, ούτε το όνομά του σας έχω πει. Ούτε το όνομά του δεν σας έχω πει λόγω ευτυχίας και σοβαρότητας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι καλεσμένοι σε όλες τις εκπομπές είναι κατευθυνόμενοι από την κεντρική διοίκηση των τηλεοπτικών καναλιών και των ραδιοφωνικών. Από τη Νέα Δημοκρατία είχα μάθει ότι έφευγε στις εκλογές η φαξ σε κάθε σταθμό για τις πολιτικές εκπομπές. Και είναι εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία. Και το ίδιο και από τον Πασόκ. Ναι, είναι συγκεκριμένα. Δεν τα ξέρει ο κύριος. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή αριθμεί 125 βουλευτές. Από αυτούς οι 15 βγαίνουν σε όλα τα κανάλια. Ναι. Οι άλλοι ούτε τους ξέρει ο κόσμος. Ακριβώς. Σαν κλητήρες βγαίνουν. Ο κύριος Χρύσανθος, εμένα ένας φίλος μου, ενώ σας βλέπει με συμπάθεια και ερχόμαστε και σας χειροκροτούμε όπου εμφανίζεστε προεκλογικά συγκεντρώσεις κλπ. Παρ' όλα αυτά δεν σας ψηφίζει επειδή ο πατέρας του διορίστηκε επί Πασόκ στον ΙΣΑΠ. Και του λέει, έτσι και ρίξεις λεβέντη θα σε πετάξω έξω από το σπίτι γιατί θα χάσω τη δουλειά μου. Και εμείς είμαστε Πασόκ μέχρι το βόκαλο γιατί επί Ανδρέα φάγαμε ένα κομμάτι κρέας. Εγώ πάλι δεν ακούω κανένα και ρίχνω λεβέντη δαγκωτό. Επίσης όταν τελειώσω το στρατιωτικό μου θα έρθω να στρατευτώ με το κόμμα να κάνω αγώνα γιατί τώρα φοβάμαι ότι θα με φακελώσουν αν έρθω και αν με στείλουν σε καμιά παραμεθόριο. Πού θα σας δουν. Όταν έρθετε στο κόμμα, πού θα σας δουν ότι ήρθατε και θα σας φακελώσουν. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Αυτός ο φόβος σας είναι αδικαιολόγημα. Να έρθετε όποτε θέλετε στο κόμμα και δεν θα υποστείτε τίποτε. Το εγγυώμαι εγώ προσωπικά ότι δεν σας πειράξει κανένας. Όποιος τολμήσει και σας πειράξει, εγώ θα του κόψω τα πόδια με τα ίδια μου τα χέρια. Όποιος πειράξει άνθρωπο της Ένωσης Κεντρών, θα του κόψω με τα ίδια μου τα χέρια τα πόδια. Το λέω σαφώς προς πάσαν κατεύθυνση. Έτσι. Παρακαλώ, λέει μετά κάτι άλλο. Λοιπόν, έγινε σαφές.
αυτό το πράγμα. Να έρθείτε, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείτε στην Ένωση Κεντρών. Είμαστε ένα κόμμα πεντακάθαρο, ούτε κλέψαμε, ούτε φάγαμε, ούτε ήπιαμε. Ενώ και κλέψανε και φάγανε και ήπιαν εις βάρος του ελληνικού. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έτσι. Και έτσι πρέπει να... Όχι να φοβούνται οι καθαροί τους ακάθαρτους, μην φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, διότι... Τώρα ο πατέρας σας τον Ισάκ, καλά ο πατέρας σας δεν έχει δει πόσο του κόβουνε τους μισθούς, δεν τα βλέπει. Δεν έχει βλέπει δει ότι το Πασόκ πήγε από 45-5. Από 45% ότι πήγε 5 ο πατέρας σας, δεν το βλέπει αυτό το πράγμα. Τι περικοπές έχουν γίνει. Τι... Σε εργαζόμενους αυτούς. Εντάξει, υπάρχουν κάποια μετανόητα, αλλά μια θέση δικαιούται ο πατέρας σας. Δηλαδή, πόσο χρόνια πόλη, θα... πόσα χρόνια θα χρωστάει γνωμοσύνη ο πατέρας σας. Αυτό σε αυτό το διεφθαρμένο Πασόκ επειδή τον διόρισε. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε μια χώρα σοβαρή. Αυτό είναι το βασικό. Ο κύριος Παναγιώτης, καλή χρονιά. Κύριε Πρόεδρε, με υγεία. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα κυριότερα στελέχη του κόμματός σας, γιατί προσωπικά πέραν ημών, πέραν από εσάς, δεν γνωρίζω κανέναν. Για παράδειγμα, για θέματα οικονομίας, ποιος είναι υπεύθυνος της Ένωσης Κεντρών. Είναι κάποιος καθηγητής οικονομικών, τι έχει σπουδάσει και πού. Παναγιώτης Μαντάς. Κύριε Παναγιώτη μου, δεν έχουμε κάνει εμείς σκιώδη κυβέρνηση όπως έκανε ο κύριος Σύμβρας, που πρέπει να έχω στην οικονομία των εσάς, στην παιδεία των άλλων κτλ. Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο μπαίνετε στο ίντερνετ και το βλέπετε, και είναι το κόμμα συντίθεται από τους πολιτευτές του, τους 300 τόσους που βάζουν υποψηφιότητα και από τα μέλη που εγγράφονται στο κόμμα. Δεν έχω ακόμη ορίσει και δεν θα ορίσω, δεν σκέπτομαι να ενεργήσω έτσι όπως κάνει άλλη. Δηλαδή αν η Ένωση Κεντρών πάρει ένα 10% έρθει στη θέση της Χρυσής Αυγής στις επόμενες εκλογές, πράγμα που ελπίζουμε, γιατί διέπραξε λάθος ο κόσμος να ψηφίσει φασιστικά και όχι επικοδομητικά και σοβαρά, τότε το κόμμα μας θα είναι πάλι μια γροθιά, όλοι θα είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε φιλόδοξα, φιλόπρωτα να πούμε εγώ εκπροσωπώ το κόμμα ή ο άλλος εκπροσωπώ. Δεν φτιάνουμε δηλαδή καπετανάτα εις το κόμμα, καπεταναίους. Ειδικότητες. Καπεταναίους να λέμε ο Βερόνης έχει τη, ξέρω εγώ, τη δημοσιογραφία που είναι δημοσιογράφος, ο άλλος έχει την παιδεία, ο άλλος έχει την... Δεν σκεπτόμεθα έτσι, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει όλο το κόμμα να κάτσει πειθαρχημένο στη γραμμή του προγράμματος, του προγράμματος της Ένωσης Κεντρών, και αν χρειαστεί να ζητούμε, όπως τώρα που χρειάζομαι εγώ και ζητάω, τις συμβουλές οικονομολόγων, έχουμε 4-5 της Αθήνας και του Πανεπιστημίου Πειραιά που τους συμβουλευόμεθα. Έχουμε 4-5 ανθρώπους που τους συμβουλευόμεθα. Το ίδιο είναι και στα νομικά που σας είπα προηγουμένως ότι με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δεν έπρεπε να παραπευθεί ο Παπακοσταντίνου, διότι ο νόμος περιγράφει το σύνολο της παραβατικής συμπεριφοράς ενός υπουργού. Δεν λέει μόνο, ας πούμε, δεν λέει, σας λέω όπως και η ασυλία. Η ασυλία δεν έχει καθορίσει. Δεν περιορίζεται υπηρεσιακά. Δεν έχει περιγραφεί. Είναι πράγματα νομικά κενά τα οποία χρειάζονται εις το μέλλον να διευκρινίσει πάνω σε αυτά και να ταξινομηθούν και ταξινομηθούν να οριοθετηθούν. Στην τροπολογία που θα κατατεθεί. Αλλά εγώ δεν θέλω να λειτουργήσουμε έτσι, γιατί αν αυτός δεν μας βγει καλός, δηλαδή άκουγα το Μιλιό προχθές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι υπεύθυνος οικονομικών. Που είναι υπεύθυνος οικονομικών και έλεγε πράγματα, να με συγχωρήσετε, προς τα τρελά. Δηλαδή όταν το ρωτούσαν, ας πούμε, τι θα κάνετε εσείς, έλεγε αορίστως, φοροδιαφυγές, τα ίδια. Το ίδιο παραμύθι. Και υπάρχει και διαφοροποίηση ναι, σε αυτά που λέει ο Τσίπρας, ναι, σε αυτά που λέει ναι, ο Μιλιός. Άρα δεν έχει και νόημα τέτοια πράγματα, ας πούμε, να
συζητάμε, ή ο Αρμανιτόπουλος τώρα τι εκπροσωπεί, τη Νέα Δημοκρατία στην παιδεία, και αυτός έχει κάνει ανάστατο το χώρο της παιδείας. Καλύτερα θα ήταν ο Σαμαράς να βάλει έναν άλλο μάχημο καθηγητή της Ακαδημαϊκής Οικονομίας. Ας μην ήταν στη Νέα Δημοκρατία αυτός. Το έχει προσωπικό δίκτυο όπως είναι Αρμανιτόπουλος. Και όχι ας πούμε το κομματόσκυλό του, να το πω έτσι. Διότι βάζοντας το κομματόσκυλό σου, κάνει λάθη και ο Πρωθυπουργός τα πληρώνει αυτά τα λάθη. Είναι η θέση μου αυτή, είναι λάθος. Όπως επίσης, αν μπορούσε ποτέ να γίνω Πρωθυπουργός, οπωσδήποτε θα έκανα ένα Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά από 7-8 μόνο άτομα, μόνο από 7-8 άτομα να γνωρίζετε ότι θα έκανα, και θα ήταν όλοι εκτός Ένωσης Κεντρών οι Υπουργοί. Όλοι εκτός Ένωσης Κεντρών και κανένας από τους βουλευτές μας. Κανένας. Η Βουλή θα είχε άλλα καθήκοντα να νομοθετεί. Ακριβώς. Και οι υπουργοί θα είχαν μόνο 8 και θα ερχόντουσαν κάθε μέρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού να συζητάνε τα νομοσχέδιά τους. Αυτός θα ήταν ο τρόπος διακυβέρνησης της χώρας. Και όλη η άλλη κρατική μηχανή θα λειτουργούσε με την ιεραρχία της. Δεν θα ήθελε καμία παρέμβαση από το κόμμα που κυβερνάει. Έτσι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Δηλαδή, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης θα κυβερνάει τον τομέα του χωρίς να εκτελεί εντολές του Πρωθυπουργού. Θα κάνει το καθήκον του. Αυτό που θα έχουμε συμφωνήσει. Έτσι είναι. Όχι, ενώ εδώ τι κάνουμε τώρα. Προσπαθούν το μαγαζάκι τους να κρατήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθούν κάποιους ανθρώπους άχρηστους να τους αναγορεύσουν σε υπουργού. Και να τους προωθήσουν. Που είναι γελοί. Που έχουν γίνει περισσότεροι υπουργοί, είναι χαζοχαρούμενοι και γελοί. Λοιπόν, και η Βουλή, η μισή Βουλή είναι υπουργοί. Πέστε μου λοιπόν, άρα ποιο είναι το νομοθετικό έτο και ποιο είναι το περιστατικό έτο. Ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι στη Βουλή. Ναι. Πέστε μου ποιοι. Αφού η μισή είναι υπουργοί. Το πιο βασικό που έχω πει εδώ και χρόνια, οι υπουργοί να μην είναι βουλευτές. Ναι. Αυτή τη στιγμή 29 βουλευτές. Και να μην είναι της Ένωσης Κεντρών, να μην είναι του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή. Όπως χαίρομαι στην Αμερική που βλέπω, ο πρόεδρος, τι ωραία, βάζει ανθρώπους άσχετους. Ναι. Δεν τους περιμένανε καθόλου. Ναι, ναι. Εκεί έχουν τη γερουσία, έχουν την Βουλή, να νομοθετούν από φυσικά και μόνο και να εγκρίνουν. Οι υπουργοί είναι τελείως άσχετοι με την πολιτική. Την αντίπαλό του την εσωκομματικό την έβαλε υπουργό εξωτερικών ο Ομπάμα. Ναι. Τώρα του λέει αυτή κουράστηκα, έβαλε κάποιον άλλο, ξέρω εγώ. Αλλά θέλω να πω, δεν λειτουργούν με κομματόσκυλα. Δηλαδή, όπως εδώ κάποτε ο Νίκος ο Αναγνωστόπουλος στην Αθήνα, ήταν φίλος μου πολιτικός μηχανικός, είχε διαρρήξει τη σχέση του με τον Καραμαλή γιατί δεν τον έκανε υπουργό. Και μου έλεγε βγήκα πρώτος. Δηλαδή αυτό θεωρούσε επειδή βγήκε πρώτο σε σταυρού και κοίταγε σε μνημόνια και μνημόσυνα σε γάμου, σε τέτοια με αυτού του τρόπου. Έβγαινε πρώτο, πίστευε ότι έπρεπε να είναι και υπουργό βιομηχανία. Ήθελε το Υπουργείο Βιομηχανία. Έτσι λειτουργούν εδώ πέρα τα πράγματα. Ναι, τελείω λάθο αυτά. Οπότε κύριε Μαντά μου, θέλω να ξέρετε ότι αν δεν με ρωτάτε για τι απόψει που εκφράζω στο θέμα τη οικονομία. Σας λέω ότι τις απόψεις αυτές τις συζητάω με 3-4 καθηγητές. Είναι και να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν στελέχη. Στα θέματα της νομικής, ξέρετε ότι έχω και αδερφό καθηγητή στη νομική, τα γνωρίζετε αυτά πράγματα. Άλλους καθηγητές έχουμε, ο κύριος Γρηγορίου έχει 4-5 καθηγητές ομογενείς σε πανεπιστήμια της Αμερικής, τους οποίους έχουμε και υποψηφίους της Ένωσης Κεντρών και συζητάμε μαζί τους για θέματα ομογενείας και θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ακριβώς. Να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την ομογένεια, αλλά εν πάση περιπτώσει και να χαράξουμε μια στρατηγική, όπως τα θέματα των ΑΟΣ, όλα αυτά τα κοιτάω με φιδό και επιφυλακτικό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι έτσι, που προτείνουν, ορίστε τώρα τις ΑΟΣ και τα οικόπεδα, μπορεί να μας βάλουν σε φασαρίες με την Τουρκία. Υπάρχουν και ειδικοί διανομίες. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να... καλό να είμαστε ενθουσιώδεις, αλλά να ξέρω, καμιά φορά οι ενθουσιασμοί δημιουργούν αρνητικές παρενέργειες. Και εθνικές καταστροφές. Δεν έχω κανένα άτομο, ούτε και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αυθεντία σε τίποτα. Ένα απλό παιδί είμαι,
τελείωσα ένα πολυτεχνείο, είμαι πολιτικός μηχανικός, αυτό είμαι και πονάω και αγαπάω πολύ τον τόπο και θέλω με δικαιοσύνη να προστατευτούν και οι αδύνατοι και οι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου, είναι να βοηθήσω τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Γιατί οι πλούσιοι και οι ισχυροί δεν νομίζω ότι έχουν και καμία ανάγκη από μένα να τους βοηθήσω, όποια θέση και αν πάρω έτσι. Όπως και τώρα στην κρίση, δεν νομίζω οι πλούσιοι να έχουν κρίση, κύριε Βαλίδη. Η κρίση έχουν οι άκοινοι, κρίση έχουν τα 400 ευρώ. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι, αυτοί υπομένουν αυτή την κρίση. Ναι, και αναγκάζονται να ζουν σε άθλιες πραγματικά συνθήκες. Μάλιστα, μάλιστα. Και εδώ πέρα θα να συμπληρώσω ότι υπάρχουν για τον κύριο Παναγιώτη που λέει, άμα κοιτάξει και στο site που έχουμε στο ίντερνετ, στο αντιδιαπλοκή.gr, θα δει έτσι και τους συνδυασμούς και θα δει ότι υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών ομάδων και όλων των επαγγελμάτων. Και στελέχη και μέρη. Καταρχάς τα πιο σοβαρά στελέχη πάνω από τη Θεσσαλονίκη δεν έχουν έρθει ποτέ στην τηλεόραση. Ακριβώς, ναι, δεν έχουν εμφανιστεί. Δεν έχουν έρθει. Εδώ κάποιος λέει ότι το εργοστάσιο Καρέλιας διένει με τα κέρδη Μακαρδάνη, έτσι θα το μελετήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχω, δεν έχω προλάβει να το δω. Να το διασταυρώσουμε. Για να διαβάσουμε λίγο εδώ του κυρίου Ζέλιου ένα κείμενο, βέβαια αφορούσε την εφημερίδα, ίσως το βάλουμε στο επόμενο τεύχος. Ναι. Λέει θεατρινισμός και φιλολαϊκισμός, διαβάζουμε και ακούμε αμέτρητες φορές από θεατράνθρωπους, ανθρώπους των καλών τεχνών, των γραμμάτων και του πολιτισμού, αλλά και της ακροαριστεράς, μιας μερίδας της αριστεράς, αλλά και της ακροδεξιάς, να επικρίνουν τη σημερινή κατάσταση και να αναζητούν τη χρεοκοπία της Ελλάδος μέσα από διάφορα πιασάρικα επιχειρήματα. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ήταν βέβαια οι ωφελούμενοι μέχρι το 2007, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, με διάφορες κοινοτικές συγχρηματοδοτήσεις, αυτά που λέγαμε για τον Θοδωράκη. Του τύπου 75% συμμετοχή από την Ευρωπαϊκή Ζώνη και 25% κρατική εγχώρια επιχορήγηση. Ήταν ο χρυσούς αιών των Homo κρατικοδιαιτέως. Homo κρατώ, το κάνει. Ακριβώς, ναι. Με λογοπαίγνιο. Ναι. Εκείνες οι άγιες εποχές για ολίγους, να σας δηλώσω ότι ο κύριος Ζέλιος είναι προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών και μεγάλη φυσιογνωμία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήταν ο χρυσούς αιών, ναι, είπαμε. Εκείνες οι άγιες εποχές για ολίγους περάσανε ανεπιστρεπτοί. Η μαγική ονειροχώρα των εκλεκτών έπαψε να υφίσταται. Η επιστροφή για πολλούς πρίγκιπες και πριγκιποπούλες στη σκληρή και αβάσταχτη πραγματικότητα ήταν απότομη και αμήλικτη. Γνωστή άλλωστε και στην ψυχολογία η καταφυγή σε ονειροχώρες των ατόμων που έχουν προβλήματα κοινωνικότητας και προσαρμογής γενικότερα και ειδικότερα. Απίστευτες ατάκες ακούστηκαν από μια μερίδα της σοβαρής διανόησης, της πιο επικρατέστερης δυστυχώς στη χώρα μας. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, το περιβόητο μας λέγανε ότι όλα πηγαίνανε καλά, το απολύτως γορθικού τρόμου δεν έχω να ζήσω από ανθρώπους με άνω των 40.000 ευρώ προσωπικό εισόδημα, να υποθέσω δηλαδή ότι οι χαμηλότεροι μισθολογικά έχουν να ζήσουν σύμφωνα με τα νεοελληνικά μαθηματικά και οικονομικά. Το άκρος βουκολικό έπρεπε να είμαστε και να δείχνουμε φτωχοί για να παίρνουμε επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αξιοθρήνητο δεν γνωρίζαμε δηλώσεις Grand Guignol τύπου «Χαρίζω το μισθό μου αν είναι να σωθεί η Ελλάδα», όπου οι εκφωνητές τέτοιων δηλώσεων είτε δηλώνουν με τη φράση τους αυτοί ότι ζουν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν ή και ονειροχώρα, είτε είχαν ανεπαρκή εκπαίδευση και στην πορεία μπερδεύτηκαν με κύμβαλα αλλαλάζοντα κλπ. Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως ενώ στην αρχή ήταν θερμοί υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ιδέας, βλέποντας μόνο τα θετικά για αυτούς, τις καταθέσεις τους στην τράπεζα, στην πορεία αλλάξαν 180 μοίρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια κάποιος έπρεπε να τους διδάξει ότι δεν είναι μόνο επιχορηγήσεις από λεφτουδάκια των Ευρωπαίων πλουσίων, φορολογουμένων, αλλά είναι και μια ιδέα, μια σημαία που συμβολίζει μια ιδέα και όχι η σημαία αυτή καθ' αυτή, κάτι παραπάνω από αυτό που εννοείται, φαίνεται, λέγεται και γράφεται. Ελπίζω κάποτε να επανέλθει
στην πραγματικότητα ο Έλληνας πολίτης να γίνει λιγάκι ρεαλιστής, λιγότερο απόλυτος, μπας και μπορέσουν να ξεπεράσουν τις στιγμές αχαλήνων της επιστημονικής φαντασίας που ζούμε στις μέρες μας. Ωραίο κείμενο, ε. Πολύ σωστό. Είναι υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης ο κύριος Έλληνας, ήταν δηλαδή τον Ιούνιο. Σοβαροφάνεια, τσαρλατανισμός, λογικοφανή επιχειρήματα, νομιμοφανείς πράξεις και ούτω καθεξής. Δυστυχώς τα λόγια του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών επαληθεύτηκαν. Μπορούμε όμως να το αλλάξουμε. Γεώργιος Ζέλιος. Απεικονίζει την πραγματικότητα και αυτό που λέει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, τώρα, σας ευχαριστούμε σωστό. Κύριε Γιώργο. Η εφημερίδα βγήκε. Με είχε πάρει προημερών και μου είχε πια προλαβαίνει να. Να γράψει ο κύριος Γιώργος μας. Απεικονίζει πραγματικά την πραγματικότητα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θέλουν τα καλά της, αλλά δεν θέλουν καμία υποχρέωση να υπάρχει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για να δούμε ο κύριος Γιώργος Αδαμαντόπουλος τι λέει εδώ. Έχουμε χρόνο να διαβάσουμε. Έχουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Λεβέντη. Παρακολούθησα τις εκπομπές που κάνατε από την περιοδία σας στην Καβάλα και την Κοζάνη. Και ήθελα να σχολιάσω την απαράδεκτη συμπεριφορά των δημοσιογράφων που παραπλανούν εν γνώση τους το κοινό για μαγικές λύσεις τύπου πετρέλαια, φυσικά αέρια και σπάνια μέταλλα. Είτε λειτουργούν εν γνώση τους σκόπιμο από προσανατολισμό του κόσμου, είτε είναι ηλίθιοι να μου επιτρέψετε, όταν σε κάποια φάση της συζήτησης εκτόμησε το εξής φοβερό. Γνωρίζετε ότι προθυμοποιήθηκαν οι Νορβηγοί να εξαγοράσουν το χρέος μας, αλλά η κυβέρνηση αρνήθηκε. Πραγματικά θλίβομαι για το χαμηλό επίπεδο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Χρόνια σας πολλά. Οι Νορβηγοί προθυμοποιήθηκαν. Ναι. Τι είναι αυτά τα χάλια. Πώς προσπαθούν να περάσουν μέσω των μικροφώνων, δηλαδή είτε σε ραδιόφωνο είτε τηλεοπτικά κανάλια, κάποιες φρούδες ελπίδες στην ελληνική κοινωνία. Όταν γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση. Για να δούμε από την Αμερική, ένας κύριος, ο κύριος Έκτορας, Πολυκανδριώτης. Κύριε Πρόεδρε, εύχομαι χρόνια πολλά από τον Ντάλλας του Τέξας, όπου κατοικώ μόνιμα. Σας παρακολουθώ και σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας στην ταλέπορη γενέτειρά μου που την αγαπώ πολύ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω σαν στέλεχος της μεγαλύτερης τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στην απάντησή σας για το συνταξιοδοτικό της Αμερικής είχατε απόλυτο δίκιο. Το σύστημα κατά κανόνα ακολουθεί το μοντέλο του Defined Contribution, δηλαδή είναι καθοριορισμένη συμβολή, που σημαίνει ότι σου δίνει φοροαπαλλαγές στις εισφορές προς τον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό σύστημα που πρώτον είναι οργανωμένο από το κράτος και δεύτερον ακολουθεί τη λογική του Defined Benefit όπου ακολουθείται αλγόριθμος με βάση αναλογιστικά, το λέει Greeklish, δεδομένα που ορίζει τις απολαβές. Αν χρειαστείτε οικονομοτεχνική υποστήριξη στην επιχειρηματολογία σας, κύριε Πρόεδρε, ή συγκεκριμένες πληροφορίες για οικονομικά θέματα στην Αμερική, είμαι στη διάθεσή σας με θερμούς χαιρετισμούς, Έκτορας Πολυκανδριώτης. Οπωσδήποτε θα χρειαστούμε, κύριε Έκτορα, τη συμβουλή σας, αν και από πλευράς Αμερικής σας είπα, μας στέλνει ο κύριος Γρηγορίου τα στοιχεία με τους καθηγητές από το Σικάγο. Εσείς σε ποια πόλη είναι, στον Ντάλλας. Στον Ντάλλας, εκεί που σκοτώσαν τον Κένεντι. Ναι. Εκεί φάγανε τον Κένεντι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να πούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον κόσμο. Έτσι. Σίγουρα ελπιδοφόρο το νέο έτος που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες. Παρά την πεθιόδοξη εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας, την Ελλάδα, ας ελπίσουμε να υπάρχει κάποια φώτα. Παρά τους ενθουσιασμούς τους ανόητους της κυβέρνησης, αυτό, θεωρούμε ότι με τη δουλειά του ελληνικού λαού όλα μπορεί να γίνει. Αυτό. Ναι, πιστεύω εγώ. Στη δύναμη του ελληνικού λαού, η Ένωση Κεντρών πιστεύει και γι' αυτό είμαστε και εδώ. Και σας λέγω, το λάθη τα έκαναν μέχρι τώρα τα κόμματα που κοίταζαν μαγαζιά να είναι. Συνδεκτικές. Ναι, μαγαζιά συμφερόντων, ανώνυμες εταιρείες συμφερόντων.
να αρπάζουν οι κρατικές επιχορηγήσεις και να δημιουργούν κομματόσκυλα και να σηκώνουν κομματικά τείχη γύρω τους. Ναι, αυτά χαλάσανε την Ελλάδα. Αν στην Ελλάδα επικρατήσει αυτή η άποψη, βγαίνει ένας κεντρών κυβέρνηση αύριο, θα βάλω 8 υπουργούς, 8-10, κι ας είναι άλλο κομμάτι. Γιατί πιστεύω ότι είναι πρόσωπα ικανά να εφαρμόσουν κάποιες οδηγίες που θα τους δώσουν. Με τη μόνιμη συνεργασία που έχουμε, τεχνοκράτες. Αυτό θα κάνω. Βλέπετε και ο Μόντι που είναι κεντρός στην Ιταλία, ως τεχνοκράτης πώς τον αναγνωρίζει όλη η Ευρώπη. Και κατεβαίνει τελικά, κεντροδεξιά σημασία. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Κεντρός, τον αναγκάσανε να κατέβει, γιατί να δείξουμε και την εφημερίδα την καινούργια. Το νέο τεύχος της παρακαλώ να γίνει το καινούργιο τεύχος της εφημερίδας Αντιδιαπλοκή. Την εφημερίδα Αντιδιαπλοκή και στο ίντερνετ θα την βάλουμε να την δείτε και την διανέμουμε όσοι θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας για να σας στέλνουμε αν είστε στην επαρχία ή αλλού ή όσοι είστε Αθήνα, περνώντας από Καρόλη 28 μπορείτε να προμηθεύαστε τεύχη να διανέμετε στους φίλους σας. Η εκπομπή στο Έξτρα μεταδίδεται κάθε Σάββατο βράδυ 12.30 με 2.30 και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30. Έτσι, τα γραφεία της Ένωσης Κεντρών, αν θέλετε να αλληλογραφήσετε μαζί μας, είναι Ένωση Κεντρών Καρόλη 28 Αθήνα. Όλες οι εκπομπές μας μπαίνουν στο ίντερνετ www.antidiaplokie.gr. Άρα, αν χάσετε μια εκπομπή, είτε στο Έξτρα, είτε σε επαρχιακά κανάλια, είτε οτιδήποτε, θέλω να τη βλέπετε μετά στο www.antidiaplokie.gr. Για να δούμε τίποτα αξιόλογο, γιατί είναι ακριβώς κύριος Γιάννης. Θέλω να απευθυνθώ στο φίλο της εκπομπής που έστειλε το προηγούμενο μήνυμα. Η Ένωση Κεντρών έχει πολλά και σοβαρά μέλη. Δεν είναι μόνο ο κύριος Νικολαίδης που μας λείπει, αλλά και ο κύριος Γκουλουμιάν, και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό που έλεγε, ότι έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο σαν η μοναδική χώρα που κατάφερε να αποτινάξει το ζυγό της διαφθοράς από πάνω της. Ακόμα και κύριοι όπως ο Χατζηγεωργίου που έχει μιλήσει ο γιατρός, που έχει μιλήσει πολύ λίγες φορές, είναι αξιολογότατη. Μα προς Θεού τώρα, ο κύριος τώρα λειτουργούσε με άλλο κριτήριο. Ποιον έχετε στην οικονομία, νόμιζε ότι πρέπει να γράψει. Σκιώδη κυβέρνηση. Να γράψει όπως κάνουν όλα τα ανόητα κόμματα τα άλλα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και ο κύριος Μαντάς που έστειλε αυτό το μήνυμα, τώρα που κατάλαβε και του είπα ότι αν η Ένωση Κεντρών πάρει την κυβέρνηση, δεν θα χρησιμοποιήσουν υπουργούς από τους βουλευτές Ένωση Κεντρών, αλλά από την κοινωνία, και ας είναι και αντίθετη με μένα. Αρκεί η χώρα να πάει μπροστά, πιστεύω τώρα το έχει καταλάβει. Γιατί έχανε το καράβι, γιατί έβαζε νερά τόσα χρόνια και γιατί πτωχεύσαμε. Γιατί είχαν μεταβάλει την πολιτική σε κομματικά παραμάγαζα. Λοιπόν, στο www.antidiaplokie.gr μπορείτε να βλέπετε όλες τις εκπομπές. Μπορείτε να εγγράφεστε στην Ένωση Κεντρών, μπορείτε να δείτε και το λογαριασμό της Eurobank, να δώσετε 100, 200 ευρώ, 300, όσα μπορείτε στην Ένωση Κεντρών, και το ζητώ αυτό να ενισχύσετε ένα κόμμα που δεν παίρνει και δεν θέλει να παίρνει, είναι κατά της κρατικής επιχορήγησης. Λοιπόν, και χρόνια πολλά. Μια φορά ευχαριστώ και τον κύριο Βερόνη που μας συντρόφευσε στη σημαντική διαδικασία.